Κυρίες και κύριοι βουλευτές, δύο σχολικές χρονιές ήδη πέρασαν με σχολεία να ανοιγοκλίνουν και μαθητές και οικογένειες να παιδεύονται με την τηλεκπαίδευση. Και πέντε εβδομάδες μόλις απέμειναν, απομένουν μέχρι το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς το Σεπτέμβρη. Θα περίμενε λοιπόν κανείς ότι αυτό με το οποίο θα ασχολείστε εκεί στην κυβέρνηση θα ήταν να προσπαθείτε να αντιμετωπίσετε τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από το πολύμηνο κλείσιμο των σχολείων. Να πάρετε μέτρα για την ουσιαστική κάλυψη της ύλης, την αναπλήρωση των μαθησιακών κενών που συσσωρεύτηκαν στα παιδιά, αλλά και την αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων που προκαλεί σε αυτά η πανδημία. Να εξασφαλίσει μία κυβέρνηση επιτέλους την παρουσία όλων των αναγκαίων εκπαιδευτικών στα σχολεία τους την 1η του Σεπτέμβρη, όπως και κάθε Σεπτέμβρη 1η από εδώ και πέρα. Και γι' αυτό, ξέρετε, γι' αυτό είναι που επιβάλλεται η μονιμοποίηση όλων των χιλιάδων συμβασιούχων εκπαιδευτικών. Να προνοείτε επίσης εκεί στην κυβέρνηση για όσα προληπτικά μέτρα χρειάζονται, με παραπάνω σχολικές αίθουσες, με τις απαραίτητες καθαρίστριες, τις μόνιμες σε όλα τα σχολεία, με τα μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ σε κάθε σχολείο, από το νεοδί όμως, όχι τα γνωστά self-test, με τα αναγκαία μεταφορικά μέσα για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών και βέβαια με την ουσιαστική, την επιστημονική ενημέρωση για τον εμβολιασμό, ώστε να θωρακιστεί η εκπαίδευση και να μην ξανακλείσουν τα σχολεία και την επόμενη χρονιά. Κι όμως, εσείς εκεί στην κυβέρνηση, περί άλλων μεριμνάτε και τυρβάζετε. Αντί για όλα αυτά τα τόσο αναγκαία, τι κάνετε? Φέρνετε άρον-άρον μέσα στο καλοκαίρι ένα βαρύ νομοσχέδιο με εκατοντάδες άρθρα, όχι όμως για αυτές τις επίγουσες ανάγκες, αλλά για την αυτονομία, λέει, των σχολείων και για την αξιολόγηση, τον ασφικτικό δηλαδή έλεγχο των εκπαιδευτικών. Του κοτσάρετε και τη φθαρμένη από την πολυχρησία ταμπέλα της αναβάθμισης της εκπαίδευσης και από δίπλα της της ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών, δια του ροπάλου φυσικά, πιάνεστε και από κάτι στημένες δημοσκοπήσεις των φιλικών σας μέσων και θα ρείτε ότι ξεμπερδέψατε. Μάλιστα, λίγο ακόμα και θέλετε να μας πείτε ότι για το νομοσχέδιό σας σχεδόν έξω πανηγυρίζουν οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Αν όμως, όπως λέτε, το νομοσχέδιό σας την αναβαθμίζει την παιδεία, τότε γιατί το ψηφίζετε στα μουλοχτά μέσα στο κατακαλό καιρό και δεν περιμένετε ως το Σεπτέμβρη που ανοίγουν και τα σχολεία για να χαρείτε και τους πανηγυρισμούς? Αφήστε τα λοιπόν αυτά, γιατί ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά ότι νομοσχέδια σαν το σημερινό το μόνο που κάνουν είναι να βάζουν κι άλλα παραπανήσια εμπόδια, ταξικά εμπόδια στα νέα παιδιά, στα ταλέντα τους, στα όνειρά τους. Και ξέρετε κυρίως σε ποια παιδιά? Στα παιδιά των λαϊκών οικογενειών, των ανθρώπων του μόχθου. Στην ουσία, αυτό το εκπαιδευτικό νομοσχέδιο συνεχίζει στα σχολεία ό,τι έκανε στα εργασιακά το πρόσφατο τερατούργημα του Χατζηδάκη. Πρώτα δηλαδή βάλατε στο στόχαστρο ό,τι απέμεινε από τα εργασιακά δικαιώματα των γονιών και τώρα σημαδεύετε τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών τους. Εδώ κάποιος μπορεί καλόπιστα να αναρωτηθεί: μα μήπως είναι υπερβολικά τα όσα λέει το ΚΚΕ? Την απάντηση τη δίνει το ίδιο το νομοσχέδιο. Αν λοιπόν αυτό ψηφιστεί, τότε το Σεπτέμβρη που έρχεται, μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς θα βρεθούν μπροστά σε ένα αλλιώτικο σχολείο. Το σημερινό φτωχό, αποστεωμένο σχολείο, με τις αποσπασματικές αντιεπιστημονικές γνώσεις και τα απαράδεκτα σχολικά βιβλία, αυτό το ανταγωνιστικό σχολείο, το αγχωτικό ψυχοφθόρο για τα παιδιά μας, με το νομοσχέδιο αλλάζει προς το χειρότερο. Μεταλλάσσεται σε κάτι ακόμα πιο αντιδραστικό, καθώς κοντά σε όσα ψήφισαν μαζί τα προηγούμενα χρόνια Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ και ισχύουν, με το σημερινό νομοσχέδιο ολοκληρώνεται σε αυτή τη φάση
μια βαθιά αντιδραστική τομή στον ίδιο τον πυρήνα της εκπαίδευσης. Στο τι και πώς θα μαθαίνουν οι μαθητές, στο τι και πώς διδάσκει ο εκπαιδευτικός και σε ποιο εργασιακό περιβάλλον. Το σχολείο λοιπόν αυτό το βαφτίζεται αυτόνομο και αποκεντρωμένο. Και σύμφωνα με τα άρθρα του 98 και 99, αυτό το σχολείο για πρώτη φορά και στη χώρα μας και με τη βούλα του νόμου θα μπορεί να εμπορεύεται τις υποδομές του και να έχει και άλλες πηγές χρηματοδότησης πέρα από την κρατική. Έτσι μπορεί να δούμε, ας πούμε, τις σχολικές αυλές να μετατρέπονται σε πάρκινγκ με την ώρα και τα σχολικά κτίρια να διατίθενται για την προώθηση διαφόρων εμπορικών προϊόντων. Σε αυτό το σχολείο, επίσημα πια, θα σουλατσάρουν λογής-λογής χορηγοί. Αυτοί που θέλουν, ξέρετε, τα σχολεία και τα παιδιά μας ντεκόρ για τις business τους και εργαλεία για τις επιχειρηματικές και τις υπόλοιπες δραστηριότητες τους. Σε αυτό το αυτόνομο σχολείο, οι πόρτες του θα είναι ορθάνυχτες για να κυκλοφορούν μέσα σε αυτό από ιδιώτες και ΜΚΟ μέχρι επιχειρήσεις. Κάθε καρυδιάς καρύδι δηλαδή, για να τρέχουν προγράμματα, να οργανώνουν δραστηριότητες, να κάνουν την προπαγάνδα τους στα παιδιά με βάση τα δικά τους συμφέροντα και επιδιώξεις. Σε αυτό το αυτόνομο σχολείο θα μπορεί να περιδιαβαίνει λόγου χάρη άνετα η Αμερικάνικη Πρεσβεία με προγράμματα του Ιδρύματος Fulbright για να εξοραίζει τον αιματοβαμμένο αμερικάνικο υπεριαλισμό. Σε αυτό το αυτόνομο σχολείο θα μπορεί να κάνει το δάσκαλο στα παιδιά μας το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών με το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα Μνήμες Κατοχής για να μάθει στα παιδιά μας, ξέρετε τι, την ιστορία, λέει, της κατοχής στην Ελλάδα, όπως την εννοεί όμως η γερμανική κυβέρνηση. Θα μπορούν επίσης να μπαινοβγαίνουν κολοσσοί όπως η Κόσκο, σερβίροντας έτοιμα σχολικά προγράμματα. Θα μπορούν να σουλατσάρουν όσες ΜΚΟ το επιθυμούν, κι ας είναι και κακόφημες. Αλλά, όλα και όλα, θα βρίσκουν κλειστές τις πόρτες των σχολείων οι οργανώσεις των αντιστασιακών, τα σωματεία και οι φορείς των εργαζομένων και οι ριζοσπαστικές γυναικείες οργανώσεις. Καλά, τι νομίζετε δηλαδή εσείς εκεί στην κυβέρνηση, ότι αδιαφορούν οι γονείς για το ποιος μιλάει και για το τι λέει στα παιδιά τους? Την ίδια στιγμή βέβαια, με το πρόσχημα της αυτονομίας, το κράτος διώχνει από πάνω του τη δική του ευθύνη να χρηματοδοτεί αποκλειστικά αυτό τα σχολεία. Τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού είναι πάντα λίγα, που συνήθως δεν φτάνουν ούτε για τα βασικά και αναγκαία. Και για οτιδήποτε παραπάνω η ευθύνη μεταφέρεται πια στο ίδιο το σχολείο. Τι λέτε δηλαδή εσείς? Δεν θα ξεσπάσει ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα σχολεία για να βρουν χορηγούς? Δεν θα χωρίζονται σε κατηγορίες και γι' αυτό το λόγο τα σχολεία? Και τι θα γίνει δηλαδή με τα σχολεία στις φτωχές και τις υποβαθμισμένες περιοχές? Θα μένουν πίσω? Θα οδηγούνται στο κλείσιμο? Πέστε μας. Είναι δυνατόν τα σχολεία των παιδιών μας να βγαίνουν στη ζητιανιά για να λειτουργήσουν στοιχειοδός? Είναι δυνατόν να ζητάνε συνέχεια λεφτά από τους γονείς για το ένα και για τ' άλλο? Τόσους φόρους τι τους πληρώνουν δηλαδή? 590 ευρώ, λέει, έδωσε ένα φροντιστήριο στο 101ο Δημοτικό Σχολείο στα Πατήσια για να πάρει, ξέρετε τι, μια τηλεόραση και έναν υπολογιστή. Καλά, ούτε αυτά δεν θέλετε να δώσετε στο σχολείο και μας μιλάτε για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης? Δεν τελειώνει όμως εδώ η αυτονομία των σχολείων. Κάθε σχολείο, ως αυτόνομο που είναι, θα έχει και το δικό του περιεχόμενο, τα δικά του βιβλία, τα δικά του προγράμματα. Θα μπορεί, λέει, λέτε, κάθε δάσκαλος ελεύθερα να επιλέγει τα βιβλία που θέλει για τους μαθητές του. Ελεύθερα. Και πώς θα τα επιλέγει αυτά? Μα με βάση το μορφωτικό επίπεδο των παιδιών της τάξης του. Και αυτό το επίπεδο τι λέτε δηλαδή? Είναι άσχετο άραγε με την κοινωνική προέλευση και την ταξική θέση των παιδιών? Αυτό όμως, ξέρετε, δεν είναι ελευθερία,
Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη δέσμευση, ακόμα μεγαλύτερη εξάρτηση του αγαθού της μόρφωσης από τις κοινωνικές ανισότητες που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς ανάμεσα στους μαθητές. Αγαθό της μόρφωσης που εμείς λέμε ότι πρέπει να παρέχεται ισότιμα σε όλους. Για την ίδια λοιπόν τάξη θα υπάρχει μια ποικιλία από σχολικά βιβλία, διαφορετικά ως προς τη δυσκολία, την έκταση, το βάθος του περιεχομένου τους. Θα υπάρχουν σχολικά βιβλία πολλών επιπέδων, πολλών ταχυτήτων, σχολικά βιβλία χαμηλού, μετρίου και υψηλού βαθμού δυσκολίας, τα οποία θα απευθύνονται σε μαθητές και σε σχολεία αντίστοιχων βεβαίως κατηγοριών. Δηλαδή, δεν θα μαθαίνουν όλα τα παιδιά τα ίδια γράμματα, αλλά διαφορετικά. Αυτό είναι το πολλαπλό βιβλίο. Αυτό υπερασπίζεστε κι εσείς, κύριε φίλη, και αυτό κάνετε πριν από λίγο σε αυτό εδώ το βήμα. Αυτό το πολλαπλό βιβλίο δοκιμάστηκε και παλιότερα, για λίγο, επί Αρσένη, και απέτυχε βεβαίως τελείως και αποσύρθηκε. Η αυτονομία λοιπόν έρχεται και διώχνει τον ενιαίο χαρακτήρα που πρέπει να έχει η σχολική γνώση. Εν τω μεταξύ, μεγάλοι εκδοτικοί οίκοι ετοιμάζονται να πέσουν με τα μούτρα στη μεγάλη πίτα των ευρωπαϊκών κονδυλίων, βγάζοντας ένα σωρό τέτοια διαφοροποιημένα βιβλία. Κοιτάξτε, επειδή συνέχεια μας καμώνεστε και για σύγχρονοι, σας ρωτάμε, αλήθεια, πόσο σύγχρονο είναι ένα σχολείο που διαχωρίζει τα παιδιά από τις πρώτες ακόμα τάξεις του δημοτικού στο τι θα μάθουν. Άλλα γράμματα στην Αγιά Βαρβάρα και άλλα σε ψυχικό και Κηφισιά. Άρα, τι έχει για το τέλος όλο αυτό το ωραίο σας παραμυθάκι περί πολλαπλού βιβλίου, το δράκο του διαχωρισμού και της κατηγοριοποίησης των σχολείων και των μαθητών. Θα ήταν λάθος όμως να νομίσετε ότι υπερασπιζόμαστε τα σχολικά βιβλία αυτά που υπάρχουν τώρα, που λένε ψέματα, που διαστρεβλώνουν και με συνταγές και με προσκλήσεις για πάρτι πάνε να μάθουν στα παιδιά μας την ελληνική γλώσσα. Εμείς πρώτοι από όλους θέλουμε αυτά τα βιβλία να αλλάξουν. Θέλουμε πλούτο πηγών, ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία όμως θα αναπτύσσουν την αγάπη στη γνώση, θα διδάσκουν ότι η αλήθεια είναι αντικειμενική και όχι ο καθένας να κατασκευάζει, όπως λέει η δική σας παιδαγωγική, τη δική του αλήθεια και ύστερα να απορείτε τάχα για τον ανορθολογισμό που φουντώνει με τους εμβολιασμούς, και ότι αυτήν την αντικειμενική επιστημονική αλήθεια μπορεί και πρέπει να την κατακτήσει κάθε άνθρωπος για να ερμηνεύσει, μα και για να αλλάξει τον κόσμο. Μόνο που αυτά εμείς, όλα αυτά τα θέλουμε για όλα τα παιδιά, ανεξαιρέτως και ανεξάρτητα από την ταξική τους προέλευση. Γι' αυτό και θέλουμε ένα σχολείο που θα τα δίνει όλα σε όλους και όχι μονάχα σε λίγους, και με τα βιβλία του ενιαία, επιστημονικά, σύγχρονα, καλογραμμένα, στο δικό σας όμως το αυτόνομο σχολείο, όσο πάει την ουσιαστική γνώση, την αντικαθιστάτε με δεξιότητες και αποσπασματικές πληροφορίες. Και έτσι, η απαραίτητη, ας πούμε, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στο σχολείο εισάγεται ως μια απλή δεξιότητα, αντί να αντιμετωπίζεται ως επιστημονική σχολική γνώση ενταγμένη στο αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων όλης της εκπαίδευσης. Ποια κριτική τώρα μπορεί να κάνει σε όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ? Το είδαμε πριν από λίγο. Πώς να μιλήσει για τις δεξιότητες που αυγαταίνουν στα σχολεία σε βάρος μαθημάτων όπως η κοινωνιολογία, η αισθητική, η φυσική αγωγή? Ούτε μπορεί, ούτε και θέλει, αφού ο ΣΥΡΙΖΑ είναι που εγγενίασε αυτό το δρόμο με τη λεγόμενη θεματική εβδομάδα. Και τι να πει και τι να ομολογήσει για την αυτονομία των σχολείων, αυτόν το δούριο υπό της εμπορευματοποίησης και της ταξικής κατηγοριοποίησης της εκπαίδευσης. Ακόμα και τώρα και σήμερα τον ακούσαμε τον εισηγητή του να υπερασπίζεται με πάθος την αυτονομία των σχολείων, να διεκδικεί την πατρότητα της ιδέας για τη χώρα μας και να επικαλείται την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΟΟΣΑ για να αντιπολιτευτεί την κυβέρνηση. Καλά, εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρετε ότι αυτοί οι οργανισμοί έχουν την πατέντα της αυτονομίας? Το ξέρετε φυσικά.
Γι' αυτό και πάτε να κρύψετε την σύμπλευσή σας με τη Νέα Δημοκρατία σε αυτήν που είναι η ουσία, ο πυρήνας του νομοσχεδίου, πίσω από δευτερεύοντα ζητήματα και προχτές πίσω από προσωπικές αντιπαραθέσεις με την Υπουργό της Παιδείας. Καμιά αντιδραστική αυτονομία όμως δεν μπορεί να προχωρήσει στα σχολεία χωρίς τους εκπαιδευτικούς. Γι' αυτό και για αυτούς προβλέπεται ένας ασφικτικότατος ατομικός έλεγχος που τον λέτε αξιολόγηση, ώστε και την αυτονομία αλλά και κάθε αντιδραστικό μέτρο να το υλοποιούν αγόγγιστα. Δημιουργείται έτσι έναν πολυπλόκαμο ιεραρχικό διοικητικό μηχανισμό της εκπαίδευσης, ο οποίος και μόνο από τα αξιολογητικά του καθήκοντα, τις αμέτρητες ηλεκτρονικές φόρμες και πλατφόρμες που πρέπει να συμπληρώνει, καθίσταται βέβαιο πως είναι πρακτικά αδύνατο να είναι δίπλα στους εκπαιδευτικούς για να τους βοηθάει στο έργο τους. Το μόνο που θα κάνουν όλοι αυτοί, και δεν είναι και λίγοι, στη διοικητική πυραμίδα, είναι ο ένας να αξιολογεί τον άλλο και όλοι μαζί τον εκπαιδευτικό. Έχουν άλλωστε προετοιμαστεί κατάλληλα όλοι αυτοί και έχουν αποκτήσει κουλτούρα αξιολόγησης, όπως έλεγε ο κύριος Γαβρόγλου, με τους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ για την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας. Ο εκπαιδευτικός θα είναι κυριολεκτικά κυκλωμένος από παντού για να μην ξεφεύγει ρούπι από τις κατευθύνσεις του Υπουργείου. Και όποιος δεν σκύβει το κεφάλι, τον περιμένει παρακράτηση του μισθού του και κάτι ακόμα. Απαγόρευση κατάληψης οποιασδήποτε στελεχειακής θέσης για τα επόμενα 8 χρόνια. Το θυμάστε αυτό, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι η τροπολογία Γεροβασίλη για την αξιολόγηση στο δημόσιο, που τώρα την παίρνει η Νέα Δημοκρατία και τη φέρνει και στην εκπαίδευση. Το τελευταίο, εχμηρό γρανάζι αυτού του ασφικτικού μηχανισμού ελέγχου στο σχολείο, θα είναι ο διευθυντής του, στον οποίο παραχωρείται υπερεξουσίες και καταργείται ουσιαστικά το σύλλογο των εκπαιδευτικών κάθε σχολείου. Για ποια αποκέντρωση, για ποια αυτονομία μας μιλάτε? Ποιους εκπαιδευτικούς θα ενδυναμώσετε με την αξιολόγηση? Αυτούς που τους αφήσατε αβοήθητους στην ταλαιπωρία της τηλεκπαίδευσης? Ή μήπως αυτούς τους δεκάδες χιλιάδες αναπληρωτές που τους έχετε κάθε χρόνο να γυρνάνε με μια βαλίτσα σε όλη την Ελλάδα? Και ξέρετε κάτι, τι νομίζετε δηλαδή, ότι όταν βγαίνουν από το μάθημά τους οι εκπαιδευτικοί, τη δουλειά τους δεν την αξιολογούν οι ίδιοι? Δεν σκέφτονται τι πήγε και τι δεν πήγε καλά στο μάθημα που έκαναν? Σε ποιους μαθητές πρέπει να σκύψουν λίγο παραπάνω? Καλά δεν ξέρετε ότι πρώην μαθητές, ενήλικοι πια, όταν μετά από χρόνια βλέπουν τους δασκάλους τους, πολλοί τρέχουν με χαρά και συγκίνηση να τους χαιρετήσουν, γιατί στα πιο ευαίσθητα χρόνια της ζωής τους αυτοί οι δάσκαλοι τους στηρίξανε και τους εμπνεύσανε? Για αυτήν την αξιολόγηση μιλάμε? Αν μιλάμε για αυτήν, τότε σας ενημερώνουμε, αν δεν το ξέρετε, ότι αυτή ποτέ δεν σταμάτησε να γίνεται. Αν θέλετε λοιπόν να ενδυναμώσετε τους εκπαιδευτικούς, τότε επιμορφώστε τους ουσιαστικά και επιστημονικά και όχι ως τιμωρία, και δώστε τους και εκείνα τα σχολικά βιβλία, τα επιστημονικά και τα καλογραμμένα. Στο αστικό σχολείο όμως της αυτονομίας όλα αυτά είναι ψηλά γράμματα. Σε αυτό το σχολείο προετοιμάζεται άλλωστε ο νέος εργαζόμενος, ως φθηνός, ευέλικτος, προσαρμοσμένος στις ανάγκες των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτό το σχολείο, το τόσο φιλικό για τις επιχειρήσεις, που κοστίζει στο κράτος πολύ φθηνά, για τους γονείς όμως είναι εξαιρετικά πανάκριβο. Καμιά λαϊκή οικογένεια, κανένας εκπαιδευτικός που σέβεται το ρόλο του, δεν μπορεί να δεχτεί ένα τέτοιο σχολείο. Για ένα να είστε βέβαιοι εκεί στην κυβέρνηση: ο αγώνας που ήδη ξεκίνησε ενάντια στο νομοσχέδιο, από την 1η του Σεπτέμβρη θα φουντώσει ενάντια στην εφαρμογή του. Τι νομίζετε δηλαδή, ξεμπερδεύετε με μια ψήφιση μεθαύριο? Δεν θα αφήσει ο λαός τα σχολιά του να γίνουν εμπορικά μαγαζιά και τα παιδιά του να μένουν διψασμένα για μόρφωση μέσα μάλιστα στον ωκεανό σήμερα της επιστημονικής γνώσης? Το ΚΚΕ, και κλείνω κύριε Πρόεδρε με αυτό, είναι το μόνο κόμμα που μιλά για ένα σχολείο ενιαίο και 12χρονο. Σε αυτό το σχολείο θα οργανώνεται η επαφή του μαθητή με όλες τις πτυχές του ανθρώπινου πολιτισμού, για να διευρύνονται οι παραστάσεις του, τα ερεθίσματά του, γιατί κανένας άνθρωπος δεν έχει μόνο μια ικανότητα, αλλά πολλές. Και κάθε ανθρώπινη προσωπικότητα είναι ένα σύνολο ενιαίο,
που δεν κατακαιρματίζεται για να αντιμετωπιστεί ξεχωριστά. Κάθε άνθρωπος μπορεί να συμβάλλει από πολλούς δρόμους στην κοινωνική πρόοδο, στην οικοδόμηση της νέας κοινωνίας αύριο, ανεξάρτητα από την επαγγελματική του επιλογή. Πώς μπορεί όμως να γίνει αυτό όταν το σχολικό πρόγραμμα διαφέρει από σχολείο σε σχολείο, όταν διαχωρίζει τους μαθητές? Γι' αυτό επιμένουμε στο ενιαίο πρόγραμμα και στο ενιαίο περιεχόμενο του σχολείου. Γιατί οι κλίσεις και τα ενδιαφέροντα, κυρίες και κύριοι, ευδοκιμούν εκεί όπου ενισχύεται η γενική επαφή με τον ανθρώπινο πνευματικό πλούτο και όχι παίρνοντας κομμάτια από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό το σύγχρονο σχολείο, το σχολείο της θεωρίας και της πράξης ταυτόχρονα, της ανάπτυξης και της καλλιέργειας όλων των ενδιαφερόντων του ανθρώπου, γι' αυτό το σχολείο αγωνίζεται το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά έχουν χέρια όχι μόνο για να γράφουν, αλλά και για να ζωγραφίζουν, για να κάνουν γλυπτική, για να ταλαιρώνουν με χώματα, για να χτίζουν, για να ασχολούνται με απλές και με σύγχρονες μηχανές. Έχουν στόμα όχι μόνο για να λένε το μάθημά τους, αλλά και για να τραγουδάνε και για να παίζουν θέατρο. Γιατί αυτό το σχολείο επιπλέον απαντά και στο πιο κύριο απ' όλα. Τελικά, με όποια επαγγέλματα και αν ασχοληθεί ένας άνθρωπος στην πορεία της ζωής του μέσα στην κοινωνία, μια είναι η ειδικότητα που πρέπει να έχει. Άνθρωπος. Για την εκκλησιαστική εκπαίδευση, Δελή, κλείνω τη, με το τελευταίο. Παρά τη είμαστε αρνητικοί. Ευχαριστώ για τους χαρακτηρισμούς σας, κύριε Πρόεδρε. Είμαστε αρνητικοί στις ρυθμίσεις και κλείνω σε 5 δευτερόλεπτα με βάση βεβαίως την αφετηριακή μας θέση για το χωρισμό του κράτους από την Εκκλησία στις ρυθμίσεις για την εκκλησιαστική εκπαίδευση και βεβαίως να πούμε για μια ακόμα φορά ότι καταψηφίζουμε συνολικά το νομοσχέδιο. Ευχαριστώ.